Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανησυχία προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ για 43 νέα κρούσματα πανελλαδικά, εκ των οποίων η πλειοψηφία, τα 36 λοιπόν από αυτά, αφορούν πολίτες οι οποίοι εισέρχονται από άλλες χώρες στην χώρα μας μέσα από τα σύνορα. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας δεν είχαμε ανακοίνωση νέων κρούσματων, ενώ το επίκεντρο της προσοχής του ΕΟΔΗ στην περιοχή είναι στην Καστοριά, εκεί όπου σε διάστημα λίγων δύο εβδομάδων συγκεκριμένα είχαμε πολλά νέα κρούσματα. Πάντως, μιλώντας σήμερα στο Εθνικό Σταθμό Αντένες της Καστοριάς, ο εκπρόσωπος του ΕΟΔΗ και λοιμοξιολόγος, ο κύριος Ρωμιόπουλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιβληθούν μέτρα στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Να τον ακούσουμε. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα και αυτά τα οποία παρακολουθούμε, επειδή αυτή τη στιγμή, αυτό το δεύτερο κύμα, το οποίο κυρίως εκδηλώθηκε στο νομό Καστοριάς, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και είναι καλά ελεγχόμενη. Δεν τίθεται κανένα θέμα lockdown, ούτε καν τοπικού. Αυτά λοιπόν ανέφερε ο κύριος Ρωμιόπουλος. Να υπενθυμίσω ότι μιλώντας χθες στον ΦΛΑΣ, ο πρόεδρος του Παλαιού Ιατρικού Συλλόγου, ο γιατρός, ο κύριος Εξαδάχτυλος, ο οποίος είναι στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου για θέματα του κορονοϊού, είχε πει ότι οι δύο περιοχές που έχουν προκαλέσει την ανησυχία του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ είναι η Θράκη και η Δυτική Μακεδονία, λόγω των κρουσμάτων στην Καστοριά. Μαζί μου είναι η Κατερίνα Μαρκοπούλου και ο Κώστας Μαυρίδης. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Ρωμιόπουλο να φαινίζεται καθησυχαστικός για το ενδεχόμενο τοπικού lockdown. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Να σημειώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση για ένα τοπικό lockdown. Ωστόσο, συνεχίζεται η ανησυχία. Οι ειδικοί βλέπουν και παρατηρούν με προσοχή τι ακριβώς συμβαίνει στην Καστοριά. Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο συνωστισμός σε χώρους, σε ανοιχτούς χώρους και σε καταστήματα εστίασης. Δεν έφτανε ο κορονοϊός, ήρθε και η βροχή και οι καταιγίδες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόσβαση των πολιτών στα καταστήματα αυτά. Και ήρθε να προσθεθεί και ένα τρίτο βαριά πρόστιμα σε αρκετά καταστήματα εστίασης για συνωστισμό. Ένα από τα πρόστιμο πιο... και λουκέτο, Κατερίνα. Και λουκέτο. Ένα από τα πιο παλιά καταστήματα της Κοζάνης στο χώρο της διασκέδασης και της νύχτας. Επιβλήθη πρόστιμο 100.000 ευρώ και ένα χρόνο κλείσιμο του καταστήματος. Τώρα αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει μετά από ένα χρόνο. Επίσης σε άλλα καταστήματα, ουζερή, τρία στον αριθμό, είχαμε πρόστιμα 15.000 ευρώ και κλείσιμο των καταστημάτων για ένα μήνα. Και όλα αυτά όταν βλέπουμε βουλευτές και αυτοδιοικητικούς να χορεύουν σε πανηγύρια, όπου ο αριθμός των ατόμων ξεπερνάει τις 2.000. Mm-hmm. Να μην βλέπουμε τα πράγματα με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Επιχειρήσεις έχουν οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες αυτοί. Δεν μπορούν να είναι και πάνω από τους θαμώνες. Ο καθένας πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας. Κώστα. Δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η τοποθέτηση αυτή. Υπάρχει ατομική ευθύνη, βεβαίως υπάρχει και η ευθύνη των υπευθύνων των καταστημάτων, των όποιων καταστημάτων. Σαφώς τα πανηγύρια είναι καταδικαστέα. Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ανησυχία και είναι η Επιτροπή των Επιστημόνων, των Γιατρών, έτοιμη να προτείνουν ακόμη και την απαγόρευση τέτοιου είδους συναρθήσεων πανηγυριών εντός του καλοκαιριού. Και αυτό γιατί υπάρχει πράγματι πολύ μεγάλη χαλάρωση στον πληθυσμό. Κώστα, να αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του κορονοϊού σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Το είχαμε αναδείξει και χθες στο δελτίο μας. Είναι εκατοντάδες αυτοί οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανησυχούν ιδιαίτερα, καθώς έχουν εμφανιστεί στις λίστες των απορριπταίων για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ λόγω μη καταβολής του παραβόλου. Και μάλιστα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα τεχνικό λάθος, τεχνικό πρόβλημα, το οποίο έχει προκαλέσει
αυτό το ζήτημα. Μία εξέλιξη εξαιρετικά αρνητική, μένουν εκτός διαγωνισμού και επομένως βρίσκονται στον αέρα. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Κινή, τον πρόεδρο της Κακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πρόεδρε, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την παρουσία στο δελτίο μας. Γνωρίζουμε ότι είστε πιεσμένος χρονικά, οπότε κατευθείαν σε εσάς ο λόγος, εάν υπάρχει εξέλιξη για το θέμα αυτό. Ως δασκαλική ομοσπονδία, δυστυχώς αντιμετωπίσαμε το θέμα και με την προκήρυξη που είχε υπάρξει για την ειδική αγωγή. Σωστό. Τότε είχαν παρουσιαστεί ανάλογα φαινόμενα. Μάλιστα, είχαμε κάνει τότε μια σειρά συναντήσεων και με τη διοίκηση του ΑΣΕΠ αλλά και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και είχαμε καταθέσει και μια πρόταση νόμου στο Κοινοβούλιο που να τροποποιεί τον 4589, τον νόμο βάσει τον οποίο γίνεται η προσλήψη των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των συναδέλφων αυτών. Δυστυχώς και μετά από τόσα χρόνια αδιοριστίας, όπου οι εκπαιδευτικοί πραγματικά έχουν στηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση μετακινούμενη σε όλη την Ελλάδα, λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως και πολλές δυσλειτουργίες του συστήματος. Για παράδειγμα, υπήρξαν συνάδελφοί μας οι οποίοι εξέδωσαν παράβολο από την τράπεζα, επιχείρησαν να το πληρώσουν, δεν ήταν δυνατή η πληρωμή τους. Στη συνέχεια εκδόθηκε και αυτό. Βρήκε στην αίτηση, άλλο φαίνονταν να πληρώνουν. Ενώ έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους κανονικά, δηλαδή προς την ελληνική πολιτεία για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, βρίσκονται εκτός αυτή τη στιγμή των πινάκων. Σας αναφέρω μόνο μία από τις περιπτώσεις ως παράδειγμα. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις και δυστυχώς είναι κρίμα πραγματικά μετά από τόσα χρόνια αδιορισίας οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν για χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση να βρεθούν έξω από λάθη τα οποία είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εμείς έχουμε ζητήσει συνάντηση και τώρα με τη διοίκηση του ΑΣΕΠ και με το Υπουργείο Παιδείας. Και θέλουμε να πιέσουμε ώστε να λυθεί άμεσα το ζήτημα, γιατί υπάρχει και η παράμετρος ότι αυτοί οι προσωρινοί πίνακες οι οποίοι ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ είναι αυτοί οι οποίοι θα αποτελέσουν και τη βάση προσλήψεων των αναπληρωτών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, οι όποιες διορθωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα και όχι να περιμένουμε την πολύ μακρά διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που συνήθως υπάρχει, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν οι λύσεις αυτές. Που δεν θα αφήσουν κανέναν να παίξω αδίκως. Επαναλαμβάνουμε, πολύ άδικο πραγματικά για όλους αυτούς τους συναδέλφους να αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας κατά αυτόν τον τρόπο. Δύο ζητήματα. Το ένα, περί του άδικου που λέτε, είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς δικιά τους αιτία, μένουν απ' έξω από τον διαγωνισμό και ταυτόχρονα τιμωρούνται γιατί εντός τριετίας δεν μπορούν να συμμετέχουν. Ακριβώς. Είναι η τρέχουσα χρονιά που δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν ως αναπληρωτές και από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθούν οι πίνακες είναι άλλα δύο χρόνια. Που δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Πράγμα που σημαίνει ότι στην ουσία έρχονται και πάρα πολύ πίσω και στους πίνακες που θα ανακοινωθούν μετά αυτή τη λήξη της τριετίας, όπως τη λέτε πολύ σωστά, όπου θα βρεθούν μοιραία πάρα πολύ πίσω. Είναι άνθρωποι που προσφέρουν για χρόνια στην εκπαίδευση. Είναι πραγματικά άδικο για 3 ευρώ και για έναν δυσλειτουργικό τρόπο με τον οποίο συμβαίνει όλη αυτή η διαδικασία να βρεθούν εκτός. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, νομικοί κύκλοι μου έλεγαν ότι αυτό το 3 ευρώ, δηλαδή το παράβολο. Δεν είναι από τα κυρίαρχα δικαιολογητικά. Είναι απλά μια πιστοποίηση ότι το δημόσιο θα λειτουργήσει και θα ασχοληθεί μαζί σου. Δηλαδή δεν είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν και ενδεχομένως σε μια προσφυγή στη δικαιοσύνη θα καταπέσει ως επιχείρημα. Εγώ δεν θα μιλήσω ως νομικός, θα μιλήσω ως εκπαιδευτικός. Όταν εγώ υπέβαλα τις αιτήσεις μου και οι παλιότεροι συνάδελφοι τις αιτήσεις μου για διορισμούς που τις υποβάλαμε απευθείας στις διευθύνσεις χωρίς όλο αυτό το σύστημα, δεν χρειάζονταν να καταβάλουμε κανένα ποσό για να μπορέσει να λειτουργεί, να μπορέσουμε να ενταχθούμε στους πίνακες των διοριστέων. Είναι πραγματικά, όπως λέτε, επουσιώδες και πραγματικά μη απαραίτητο. Το ποσό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κανένα ποσό που θα δυσκολέψει τον οποιονδήποτε, αλλά δεν υπήρχε η πρόθεση να γλιτώσει κανείς το ποσό αυτό. Είναι επουσιώδες και πραγματικά γι' αυτό το λόγο λέμε ότι είναι άδικο. Μάλιστα. Κατερίνα. Κύριε Πρόεδρε, δράτωμαι της ευκαιρίας να σας ρωτήσω για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας να λειτουργήσουν σε 58 νηπιαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα δραστηριότητες αγγλικής γλώσσας. Πιστεύετε πως είναι στη θετική κατεύθυνση αυτό? Ως δασκαλική ομοσπονδία εξ αρχής ταχθήκαμε ενάντια σε αυτή τη ρύθμιση. Οι λόγοι που και δεν το κάναμε μόνο εμείς, πολύ νωρίς όταν είχαν ανακοινωθεί οι πρώτες σκέψεις. Με την ευκαιρία της συνάντησης που είχαμε με την Σύνοδο των Προέδρων και Κοσμητώρων των Παιδαγωγικών Τμήματων, εκδώσαμε ένα κοινό κείμενο, στο οποίο εκφράσαμε την αντίθεσή μας για επιστημονικούς καθαρά λόγους απέναντι σε όλη αυτό το εγχείρημα. Θεωρούμε ότι παιδαγωγικά, επιστημονικά και για να έχουμε στο νου μας πραγματικά τη στήριξη των μαθητών, δεν είναι αυτό που χρειάζονται οι μαθητές σε αυτή την ηλικία και δεν είναι σωστή η κίνηση αυτή. Το έχουμε θίξει σε όλους τους τόνους και το έχουμε τονίσει. Δυστυχώς για λόγους που δεν
είμαι σε θέση να γνωρίζω. Το Υπουργείο Παιδείας προχωράει σε αυτή τη ρύθμιση. Ψηφίστηκε στον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και θα εφαρμοστεί. Ως Δασκαλική Ομοσπονδία έχουμε ταχθεί απόλυτα ενάντια σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Γιάννη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στο καιρικό. Συνεχίζεται η κακοκαιρία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ακόμα και την ώρα αυτή βρέχει έξω από το του Φλας, βρέχει και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, η χθεσινή νύχτα ήταν μια νύχτα με έντονο και μεγάλο σε διάρκεια βρόχο πτώσεων. Για να πάρουμε μια γενική εικόνα για τα όσα συνέβησαν στην περιφέρειά μας τις τελευταίες ημέρες, αλλά και για τις επόμενες ημέρες, θα μιλήσουμε τώρα με τον προγνώστη καιρού του Φλας, τον Γιώργο Βασιλιάδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Φαντάζομαι το κατέγραψες και εσύ αυτό που είδαμε με τα μάτια μας εμείς. Μεγάλος όγκος νερού τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, και ήταν από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας, τα μεγάλα ύψη βροχής και μάλιστα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του ύψους βροχής έπεσε και με μεγάλη ραγδαιότητα. Mm-hmm. Οπότε είχαν όλα τα στοιχεία ώστε να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα αυτές οι καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις στην περιφέρειά μας τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλές περιοχές αυτές τις 3-4 ημέρες έχουν δεχτεί σχεδόν όσο νερό είχαν δεχτεί το υπόλοιπο του έτους. Δηλαδή διπλασίασαν τα ύψη βροχής από 1η Γενάρη έως και σήμερα. Την βραδιά που μας πέρασε, αλλά και χθες, είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής με έντονα φαινόμενα στις περιοχές του Βελβεντού, όπου υπήρξαν και ζημιές, υλικές ζημιές και προβλήματα σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση της Κωμόπολης, αλλά και προβλήματα γενικά με τα δίκτυα, όπως ίδρυυσης και του δικτύου του ΟΤΕ. Όλα αυτά δείχνουν, είναι συνέπειες του μεγάλου ύψους βροχής που κατέγραψαν οι σταθμοί εκεί. Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσαν περίπου 70 με 80 τόνοι νερού στην περιοχή του Βελβεντού. Άλλα τόσα έπεσαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα ύψη βροχής ήταν πάρα πολύ μεγάλα και δεν είναι μόνο το Βελβεντό, αλλά και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Κυρίως στο ανατολικό κομμάτι της περιφέρειας, όπως είναι η Πτολεμαΐδα, οι περιοχές του Βερμίου, από το Μεσόβουνο έως τα Κομνηνά, περιοχές της Κοζάνης, κυρίως τα ανατολικά του Δήμου Κοζάνης, περιοχές όπως η Δεσκάτη. Κάπως καλύτερα ήταν τα πράγματα στα πιο δυτικά τμήματα της περιφέρειας, αλλά και πάλι η Καστοριά, για παράδειγμα, δέχτηκε σημαντική καταιγίδα κατά τη διάρκεια των χθεσινών βραδινών ωρών. Πλημμύρισαν οι δρόμοι, βέβαια. Χαλαζοπτώσεις τοπικά. Mm-hmm. Σωστό. Τώρα η προοπτική ποια είναι, Γιώργο? Η προοπτική είναι ότι κάποιες μπόρες θα τις έχουμε και σήμερα, τις θερμές ώρες της ημέρας. Δηλαδή ουσιαστικά από αργά το απόγευμα που θα αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, θα ηρεμήσει και η κατάσταση στην ατμόσφαιρα. Αύριο, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος. Θα πέσει όμως η θερμοκρασία, ειδικά νωρίς το πρωί. Θα έχουμε και μονοψήφιες τιμές, αρκετά σπάνιο για Ιούλιο μήνα. Mm-hmm. Όμως σταθεροποιείται η κατάσταση, έτσι με μεγάλη βεβαιότητα μπορώ να πω ότι Τετάρτη, Πέμπτη, η Παρασκευή και τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου πάμε σε έναν αρκετά βελτιωμένο καιρό. Όχι ζεστό, δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλες τιμές θερμοκρασίες, αλλά θα είναι ανεκτές. Δηλαδή μιλάμε για μέγιστα επίπεδα κοντά στους 28-29 βαθμούς. Μάλιστα. Αρκετά καλά για την εποχή. Επίπεδα ανεκτά και υγιεινά. Mm-hmm. Γιώργο, είχαμε να δούμε τόσο όγκο νερού πολλά χρόνια στην περιοχή? Δεν είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στην περιοχή. Με αυτό το χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Επειδή έχεις και στατιστικά, έχεις συγκεντρώσει πολλά στατιστικά. Τα στατιστικά καταγράφονται από το Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών που είναι εγκατεστημένο σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και πρέπει να τονίσω ότι ο κύριος όγκος δεδομένων εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμιντέου. Εκεί υπάρχουν και περισσότεροι σταθμοί και έχουν κάποιους σταθμούς και σε περιοχές όπως η Δεσκάτη, ναι, από το Δίκτυο Σταθμών που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Δεσκάτης. Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα, έως ελάχιστα δεδομένα από περιοχές όπως είναι ο νομός Καστοριάς, ο νομός Γρεβενών, περιοχές των Πρεστών. Οπότε στις περιοχές όπου έχουμε στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα ότι τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινοί μήνες τείνουν να είναι ιδιαίτερα οι ετοφόροι, δηλαδή να δίνουν μεγάλα ύψη βροχής,
που θα τολμούσα να πω ότι σε συνδυασμό με τους άνομβρους χειμώνες που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτά τα νερά των καλοκαιρινών μηνών, θα είχαμε οξύ πρόβλημα λειψιδρίας στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αν μιλάμε για 500 χιλιοστά ετού, 500 με 700 κατά μέσο όρο το έτος σε περιοχές όπως η Πτολεμαΐδα και η Κοζάνη, από αυτά τα 500 με 700, κατά μέσο όρο, τα 150 πέφτουν τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Χωρίς αυτά τα 150, ή ένα μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων αυτών των 150, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, και κυρίως στις παιδινές περιοχές όπως είναι η Πτολεμαΐδα και η Κοζάνη, και γενικά η Κάμπη, όπου τραβάνε ουσιαστικά και μεγάλους όγκους νερού για για το πότισμα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα ήταν η καθημερινότητά μας. Και δεν μιλάμε για μια κατάσταση την οποία θα την βιώσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά μιλάμε για το τι παρόν. Βιώνουμε. Είναι αρκετά, μας προβληματίζει ιδιαίτερα το πώς κυλούν οι χειμώνες. Το ότι μπορεί να συναντήσουμε μια βροχή μέσα στον Οκτώβρη και η επόμενη βροχή να είναι αρχές Φλεβάρι, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι ένα συμβάν το οποίο το είδαμε μια φορά στα 10 χρόνια, αλλά συμβαίνει ολοένα και πιο συχνά. Ναι. Δηλαδή να παρατηρήσουμε έναν ολόκληρο Νοέμβρη να κυλήσει ανέφελος, με μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση ρήπων, γιατί έχουμε αναστροφικές συνθήκες, με μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μέρας-νύχτας, δηλαδή να έχουμε 20 και 25 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όντως, το είδαμε και φέτος, Γιώργο. Το 0 και μείον 5. Είναι πράγματα ακριβώς τα οποία τα βλέπουμε ολοένα και συχνότερα. Έτσι ακριβώς. Και δεν έχουμε και χιόνι πλέον στην περιοχή. Δεν έχουμε και χιόνι, γιατί δεν έχουμε φαινόμενα γενικότερα. Δηλαδή, περνάνε ολόκληροι χειμώνες χωρίς φαινόμενα. Δηλαδή, το φετινό, το ότι δεν είχαμε περιστατικά χιονόπτωσης όχι στα παιδινά αλλά και στα ορεινά μέσα στο χειμώνα και μας έδωσε ο Απρίλιος στην πόλη της Πτολεμαΐδας 5 περιστατικά χιονόπτωση, μάλιστα το ένα την 1η του Απρίλη ήταν με 20 πόντους χιόνι, αυτό θα έπρεπε να μας, όχι να μας προβληματίσει αλλά να μας ταρακουνήσει. Να μας τρομάξει, διότι, είναι η αλήθεια. Και να μας τρομάζει, διότι δεν παρατηρήθηκε τοπικά. Δεν είναι κάτι το οποίο το έζησε η Δυτική Μακεδονία ή η Πτολεμαΐδα ή η Κοζάνη. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο κάλυψε μια έκταση όσο είναι σχεδόν η μισή Βαλκανική. Δηλαδή έτσι, έκταση ακριβώς περίπου 250 έως και 300.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Γιώργο. Το ότι έχουμε τις τελευταίες ημέρες 35 με 38 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές βόρεια του βόρειου κύκλου, δηλαδή σε περιοχές της Σιβηρίας, αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί οξύ πρόβλημα, διότι λιώνει η ζώνη πάγο φρόστ, η οποία είναι μια ζώνη πάγου που είναι στο υπέδαφος, και από εκεί διοχετεύονται τεράστιες ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα, δηλαδή ποσότητες ενός αερίου του θερμοκηπίου. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, και εκτιμώ ότι πλέον η κανονικότητά μας θα είναι μια κανονικότητα έντονων καιρικών φαινομένων. Δηλαδή είτε ανοβρία είτε καταιγίδες τύπου Βελβεντού όπως είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Ακριβώς. Αυτά που είδαμε τις τελευταίες ημέρες τείνουν να γίνουν συνήθεια, τείνουν να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. Γιώργο, εξαιρετικά ανησυχητικό. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα μείνουμε στο θέμα, να δούμε οπτικοποιημένο αυτό που μας είπε ο Γιώργος. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, πολύ έντονα φαινόμενα στο Βελβεντό. Είχε σαν αποτέλεσμα βεβαίως να δημιουργηθούν χήμαροι στην ευρύτερη περιοχή. Να δούμε το βίντεο.
Θα μείνουμε στο θέμα και θα περάσουμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Βελβεντού, τον κύριο Μανώλη Στεργίου. Δήμαρχε, καλησπέρα. Περάσατε δύσκολη νύχτα με διακοπές ρεύματος και έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποια είναι ο απολογισμός των χθεσινών φαινομένων? Τι εικόνα έχετε σήμερα από την περιοχή? Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ναι, ήταν όντως μια δύσκολη νύχτα. Είχαμε καταρχάς μια διακοπή ρεύματος 12,5 ώρα σε ένα μεγάλο μέρος του οικισμού. Έκανα σοβαρή και μεγάλη προσπάθεια να δώσω αυτή την βλάβη στη ΔΕΗ και το λέω και σαν παράπονο. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που ακούμε για αποκέντρωση. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει. Μιλούσαμε λοιπόν στην Αθήνα, δεν καταλάβαμε σε ποια περιοχή είμαστε. Τέλος πάντων, μετά από... Είναι επειδή το τηλεφωνικό κέντρο είναι σε κεντρικό επίπεδο και μιλάτε με τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα πια. Μα έστειλε και μήνυμα. Έστειλε και μήνυμα ο Δήμαρχος τα ξημερώματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 1-6 λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, επιτέλους ειδοποιήσαμε και αυτόματα ειδοποίηση Κοζάνη. Κατέβηκαν βέβαια οι υπάλληλοι εκεί πέρα και μπορώ να πω ότι με αυτοθυσία εργάστηκαν. Το θέμα λοιπόν δεν ήταν μορφή για την εργασία που έγινε. Έγινε άμεσα με έναν τρόπο. Το ρεύμα βέβαια ήρθε 4 ώρα γιατί ήταν πολλές οι βλάβες και έβριχε και καταρρεκτοδός. Το θέμα μας με την ΔΕΗ ήταν ο τρόπος ενημέρωσης για τη βλάβη. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος κινδύνευε η ζωή του εκείνη τη στιγμή από ηλεκτροπληξία, Θεός φυλάξει, θα περιμέναμε στη γραμμή 26 λεπτά να ειδοποιήσουμε ένα συνεργείο της ΔΕΗ να έρθει για να απαντήσει. Διότι, όπως σας είπα, οι άνθρωποι ήρθαν αμέσως και ήταν και με αυτοθυσία δηλαδή μέσα στη βροχή, με κεραυνούς, ανέβαιναν στις κολόνες για να κάνουν εκεί τις ζημιές που υπήρχαν. Εν πάση περιπτώσει, το ένα ήταν αυτό κομμάτι. Από αυτό όμως θέλω να πω ότι σήμερα, με μεμονωμένες πληροφορίες πολιτών από διάφορες γειτονίες του Βελβεντού, είναι ότι δεν έχουμε κανένα ρούτερ, έχουμε καμένες τηλεοράσεις, έχουμε καμένες ηλεκτρικές συσκευές, κυρίως στην ψηφιακή, αν θέλετε, έτσι, δικτύωσης, όπως και στο Δημαρχείο. Τώρα ένα συνεργείο τότε από το πρωί πάλευε και τώρα έχουμε αποκαταστήσει την προσύζευξη και την σύνδεσή μας με το διαδίκτυο. Να φύγουμε από αυτό όμως και να πάμε λίγο στην βροχή. Αυτή η καταρρεκτόδης βροχή ατελείωτε τόνοι νερού έπεφταν από τον ουρανό και μάλιστα με πολύ φορτικό, έτσι, δυνατό τρόπο. Μας δημιούργησαν προβλήματα. Mm-hmm. Πρώτα μας τον κάμπο, στον οποίο ξέρετε ότι είναι τώρα σε μια περίοδο συγκομιδής, και μάλιστα τελευταία είχαμε κάνει και μια διόρθωση σε αρκετούς χωματόδρομους που δεν προλάβαμε στις προηγούμενες θητείες να τους κάνουμε ασφάλτους. Λοιπόν, σε αυτό το δίκτυο λοιπόν των χωματόδρομων κάναμε και μια σημαντική εργολαβία τελευταία, η οποία πήγε άπατη. Διότι από την βροχή και από την θεομηνία σχεδόν δημιουργήθηκαν χαρμιντάκια μεγάλα στους όλους, στους πιο πολλούς εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η συγκομιδή των οδακίνων είναι κάτι που επίλυε, δεν περιμένει, πρέπει να γίνει και τρέχουμε τώρα με τα δικά μας μηχανήματα να ανοίξετε πάλι, μπορούμε για να τα βελτιώσουμε. Το δεύτερο επίσης πολύ σοβαρό κομμάτι είναι ότι αποκόπηκε ο οικισμός του καταφυγίου με μία κατολίσθηση από τα Ανάντη και μία κατακρίνηση του δρόμου στα Κατάντη, σε κάποιο σημείο εκεί πέρα. Έχουμε ειδοποιήσει την περιφερειακή ενότητα, τον κύριο Τσιούμαρη και τον κύριο Γρίβα, που είναι και ο διευθυντής εκεί των τεχνικών υπηρεσιών. Έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Γρίβα χρόνια τελείωτα και ήταν πάντα άψογος, το ίδιο και τώρα. Θα προγραμματίσουν δηλαδή αύριο την αποκατάσταση του δρόμου, γιατί σε μια περίπτωση, ας πούμε, ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη να μεταφερθεί πηγώντας στο Βελβεντό, δεν υπάρχει τρόπος. Επίσης έχει ξεκουπεί και το κομμάτι της Αγίας Κυριακής. Εκεί πήγαμε με ιδιωτικό μηχάνημα και με δημοτικό μηχάνημα έργο και καθαρίσαμε τον δρόμο και δώσαμε την πρόσβαση. Βέβαια, τεχνικά χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα για να γίνουν. Έγινε αυτοψία από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, τις οποίες, όπως σας είπα και νωρίτερα, ο κ. Τσιούμαρης έστειλε πρωί-πρωί, μόλις τον ειδοποίησα, και έκαναν αυτή τη διαδρομή για να δουν όντως με τα μάτια τους ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Και επίσης κόπηκε και ο δρόμος προς το Πολύφυτο, προς το φάγμα Πολυφύτου, για το οποίο θα υπάρξει και απαγόρευση κυκλοφορίας προς το παρόν μέχρι που να αποκατασταθεί. Κόπηκε σοβαρά δηλαδή, ένα κομμάτι έφυγε, άλλο ένα κομμάτι κατακτηρίστηκε από το πολύ νερό. Δήμαρχε, δεν κόπηκε λόγω φερτών υλικών, κόπηκε επειδή έπεσε ένα κομμάτι του δρόμου.
Κοιτάξτε, τι ακριβώς και τα φερτά, όχι, τα φερτά ήταν πάρα πολλά από αυτά τις σούδες που είναι στα ανάντη, προς την πάνω μεριά δηλαδή των δρόμων. Οπότε κατεβαίνοντας αυτά και πιέζοντας και το νερό μην μπορώντας να περάσει από πάνω, πολλές φορές περνούσε από κάτω. Οπότε δημιουργήθηκε πρόβλημα και στην ίδια την σύσταση της... Κατανοητό. Κύριε Δημαρχέ. Σε υπάρχει και ένα σημείο στην Αγία Κυριακή, καμιά και 20 μέτρα στον δρόμο δηλαδή για την Αγία Κυριακή, που η άσφαλτος έχει ζυμωθεί στην κυριολεξία. Εδώ τώρα βέβαια να πούμε και το εξής, ότι από τα πολλά χρόνια του Καλλικρατικού Δήμου δεν έγινε καμιά φορά συντήρηση αυτούς τους δρόμους. Και όπως καταλαβαίνετε και εμείς καινούργιος Δήμος, προσπαθήσαμε να τα βάλουμε, κάναμε ήδη κάποιες συντηρήσεις, δεν μπορούσαμε να φαντάσουμε ένα τεράστιο δίκτυο. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό το κεντρικό. Και ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τους αγροτικούς δρόμους για να υπάρχει η παραγωγή, να πάει η παραγωγή στην ώρα. Τώρα, εντάξει, έχουμε ζητήσει την βοήθεια, θα συντάξουμε και ένα... Ναι, κύριε Δήμαρχε, είναι ζημιές που μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Μπορούν βέβαια, νομίζω λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα που έχει αυτή η ιστορία, νομίζω ότι μπορούν να αποκατασταθούν. Μένει να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, την υποστήριξη της περιφέρειας την θεωρώ δεδομένη, γιατί έχουμε ήδη μιλήσει και ήδη υπήρξε η αυτοψία η αναγκαία για να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και τι ενέργειες θα γίνουν. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι είναι στο χέρι όλων μας να τρέξουν και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει. Μάλιστα. Δεν είναι να τα αφήνουμε δηλαδή ούτε τους οικισμούς τους να είναι ξεκομμένοι, ούτε η αγροτική οδοπία να μην είναι σε φάση που να είναι βατή για να μπορεί να κυκλοφορήσει κάθε παραγωγό στα προϊόντα του να τα πέσει στους συνεταιρείς. Βέβαια. Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και μέσα από την εκπομπή σας έτσι απευθύνω μια έκκληση για την συμπαράσταση που την προσδοκούμε και την θεωρούμε ότι θα είναι δεδομένη. Από τους αρμόδιους, βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστώ. Για... Καλή συνέχεια. Θα μείνουμε στο θέμα. Όπως ανέφερε Κατερίνα, πολλά κομμάτια της Δυτικής Μακεδονίας δέχτηκαν έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση και πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα, δυστυχώς, καταγράφονται σε πολλές περιοχές και ζημιές σε καλλιέργειες. Πάμε να πάρουμε μία εικόνα. Για να δούμε τι γίνεται στο Βόλιο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσατσαμπαλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ανθρώπους του ΦΛΑΣ. Είχαμε χαλάζι στο Πιλωρί. Στο Πιλωρί, ναι, ναι. Και σε μια διπλανή κοινότητα στο Ανθογόρι, που όντως έχουν γίνει αρκετές ζημιές. Ευτυχώς, για καλή μας τύχη, ήταν μαζί με νερό. Αν ήταν σκέτο χαλάζι, θα μας αποτέλειωνε. Mm-hmm. Ο Δήμος έχει προχωρήσει, έχει κάνει αναγγελία στον Ολιά. Και προχωρούν οι κάτοικοι, κάνουν τα απαιτούμενα δικαιολογικά τις δηλώσεις για να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους. Τι καλλιέργειες χτύπησε, τι καλλιέργειες χτύπησε το χαλάζι, τι εικόνα έχετε. Όσο επί το πλήστον είναι τα σιτηρά που μείνανε, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, τα κρυθάρια προλάβαν και τα αλωνίσανε, αλλά τα σιτηρά, τα σιτάρια δηλαδή έχουν μείνει και έχουν πάθει αρκετή ζημιά. Μάλιστα. Καλαπόκια, ηλιόσπορα. Και καπνά. Mm-hmm. Καπνοκαλλιέργεια. Δηλαδή τα πρώιμα καπνά έχουν πειραχτεί. Κώστα. Τα πρώιμα καπνά. Ναι, ναι. Τα μικρότερα δεν έχουν πάθει ζημιά γιατί δεν τα άγγιξε το χαλάκι. Όσο μεγαλύτερο όγκος, τόσο μεγαλύτερη ζημιά. Σωστό. Πάντα. Οι υποδομές εκεί, οι αγροτικοί δρόμοι έχουν πειραχτεί, είναι προσβάσιμοι. Έχουν πειραχτεί σε όλο το Δήμο γιατί η νεροποντή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν γίνει ζημιά σε όλη την αγροτική οδοπία, γιατί το νερό ήταν υπερβολικά πολύ σε κάποια χωριά. Και έχει δημιουργήσει κάποιες ζημιές. Εντάξει, πιστεύω η αποκατάσταση θα γίνει από το Δήμο. Και όλα μπαίνουν καλώς, δηλαδή περιμένουμε τον ΕΛΓΑ πλέον να τα αποκριθεί. Κύριε Τσατσαμπαλίδη, επειδή είστε πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Βοΐου Καστοριάς και Γρεβενών, έχουμε την ίδια εικόνα και στα Γρεβενά και στην Καστοριά από την τελευταία όχι, δεν έχουμε πληροφορίες. Για βροχόπτωση μεγάλες έχουμε. Αλλά για χαλαζόπτωση ακούστηκε για Σιάτιστα, Πιλωρί και Ανθοχώρη. Ναι. Εκεί. Mm-hmm. Εκεί. Οι κοινότητες αυτές είναι που επηρεάστηκαν από τη χαλαζόπτωση. Και έχουν γίνει ζημιές. Στα καπνά είχαμε ζημιές.
και στην καπνοκαλλιεργία και σε αυτά τα χωριά είχαμε ζημιές, οι οποίες θα δηλωθούν στον ΕΡΓΑ και φαντάζομαι θα έρθουν γρήγορα, γιατί ο συνήθως έρχονται γρήγορα οι άνθρωποι του ΕΡΓΑ και τα βλέπουν. Και γίνονται ανάλογες εκτιμήσεις και θα δούμε τα καθέκα. Αναμένουμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Και σε εσάς. Και για τη σωστή ενημέρωση. Σας δίνουμε πολλά επένους, σας ακούμε και σας... Εντάξει, η δουλειά μας είναι. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Σαρβαλίδη. Πάμε να δούμε αυτό που μας είπε ο κ. Σαρβαλίδης οπτικά. Να δούμε λοιπόν τη στιγμή που το χαλάζι χτυπά το πυλωρί βοήου. Βλέπουμε λοιπόν, Κατερίνα και Κώστα, ότι έχουν καταγραφεί σε πολλά σημεία της Δυτικής Μακεδονίας ζημιές σε καλλιέργειες και σε υποδομές, Κώστα, αλλά και στην ίδια την σοδιά, την καλλιέργεια. Και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η ζημιά έγινε λίγο πριν το μάζεμα του καρπού, ελάχιστες μέρες πριν. Αυτό είναι το τραγικό. Η απογοήτευση στα πρόσωπα των ανθρώπων της Υπαίθρου όταν βλέπουν την προσπάθεια όλης της χρονιάς να πάει χαμένη. Μου δείχναν χθες χούφτες από κεράσια. Στην περιοχή της Ανατολικής Εορδαίας, εκεί Πύργους, Μεσόβουνο, Κομινά, οι άνθρωποι, νέοι αγρότες, προσπάθησαν να μπουν, να παλέψουν με τη γη και τώρα στα πρόσωπά τους είναι η απογοήτευση. Έχουν σκάσει από το υπερβολικό νερό και ουσιαστικά δεν αξίζει τον κόπο να τα μαζέψουν, γιατί και τα εργατικά είναι πολλά και η απόδοση της τιμής στην πώληση είναι ελάχιστη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στον χώρο της παιδείας. Πάμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να συνομιλήσουμε με τον Πρίτανη, τον κύριο Θεοδουλίδη. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε την παρουσία στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε από την διαδικασία της εξεταστικής που είναι σε εξέλιξη με νέες συνθήκες λόγω κορονοϊού. Όλα πηγαίνουν καλά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Σήμερα μάλιστα πάει πολύ καλά η εξεταστική περίοδος. Σήμερα μάλιστα ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις με φυσική παρουσία που έλαβαν χώρα σε 4 τμήματα χημικών, μηχανικών, μηχανολόγων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και στη Σχολή Καλών Τεχνών. Να επιμείνω στις εξετάσεις με φυσική παρουσία οι οποίες εξήχθησαν με βάση το εγχειρίδιο της Επιτροπής που συστήσαμε για αυτό το λόγο, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποστάσεις, απολυμάσεις, θερμομέτρηση, όλα πήγαν καλά χωρίς κανένα απρόοπτο. Ταυτόχρονα από χθες ξεκίνησαν οι εξετάσεις με εξ αποστάσεως και εκεί μέχρι στιγμής δεν έχουμε, όλα πάνε καλά, δεν έχουμε κάποιο απρόοπτο. Βοήθησε βέβαια και σε αυτό η εκπαίδευση που κάναμε σε καθηγητές, σε φοιτητές και κάποιες πρόβες εξετάσεων που έγιναν στα τμήματα. Και ως τέλος Ιουλίου αναμένεται να κρατήσει αυτή η διαδικασία. Πήρε παράταση όλη η εξεταστική λόγω των συνθηκών. Τέλος Ιουλίου, μέχρι 31 Ιουλίου. Ωραία, Κατερίνα. Και για τη νέα σεζόν βέβαια, βλέποντας και κάνοντας, κύριε Πρίτανη. Εμείς θα ετοιμαστούμε από τώρα για εξετάσεις εξ αποστάσεως το Σεπτέμβριο. Εάν έρθει κάποια διαφορετική οδηγία από το Υπουργείο, θα το δούμε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα, γιατί αυτές οι εξετάσεις χρειάζονται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προετοιμασίας. Κύριε Πρίτανη, τις τελευταίες ημέρες εκφράσατε την ανησυχία σας και κάποιους φόβους ότι το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας θα περιλαμβάνει και τμήματα δεύτερης διαλογής. Βέβαια, ακούγοντας κάποιους τμήματα δεύτερης διαλογής, αμέσως η σκέψη παραπέμπει σε τμήματα που δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθουν νέοι φοιτητές στην περιοχή. Τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, έγινε κάτι που ήταν μη αναμενόμενο.
έχουμε να κάνουμε με τις μεταγραφές. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το Υπουργείο καθορίζει τις αντιστοιχίες των τμήματων μεταξύ των οποίων μπορούν να μεταγραφούν φοιτητές. Πάει με αυτόν τον, πήγε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Υπουργείο να εξορθολογήσει μια κατάσταση την οποία όμως ήδη είχε εξορθολογήσει θεσπίζοντας το ακαδημαϊκό κριτήριο της ρήτρας των 2.750 μόριων. Να εξηγήσω. Κάποιος λοιπόν φοιτητής δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή εάν έχει βαθμός του απόσταση μεγαλύτερη από 2.750 μόρια από το τμήμα στο οποίο θέλει να μεταγραφεί. Τέτοιος περιορισμός δεν υπήρχε πέρυσι, οπότε πραγματικά υπήρξαν περιπτώσεις όπου φοιτητές που πέρασαν ακόμη και σε δικά μας τμήματα κάτω από τη βάση, σε ένα τμήμα 7.000 μόρια, μπορούσαμε να μεταγραφεί σε ένα τμήμα φέρει πίν με 17.000 μόρια. Αυτή λοιπόν η αδικία μέσα σε εισαγωγικά διορθώθηκε με αυτήν τη ρήτρα των 2.750 μόριων. Ως εδώ καλά. Από εκεί και πέρα όμως βάζει κάτι πρόσθετο με αυτή την ανακοίνωσή του το Υπουργείο. Ουσιαστικά χωρίζει τα τμήματα σε δύο κατηγορίες, στα παλαιά λεγόμενα τμήματα και στα νέα τμήματα. Τα νέα τμήματα είναι όλα αυτά που δημιουργήθηκαν με τις επανιδρύσεις τμήματων ή όλα αυτά που δημιουργήθηκαν εξ αρχής με αφορμή τις συγχωνεύσεις ιδρυμάτων. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Το τμήμα μαθηματικών στην Καστοριά είναι ένα εντελώς νέο τμήμα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το τμήμα, από αυτό το τμήμα δεν μπορεί κάποιος να μεταγραφεί στο μαθηματικό της Θεσσαλονίκης ή των Αθηνών, αλλά μπορεί να πάρει μεταγραφή μόνο στο μαθηματικό της Λαμίας, που είναι και αυτό ένα νέο τμήμα. Αυτό από τη μία θα έλεγε κανείς, εντάξει, δεν θα σας φεύγουν φοιτητές. Από την άλλη όμως δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, μια κακή ψυχολογία και στους υπάρχοντες φοιτητές και στους μαθητές που συμπληρώνουν τώρα τα μηχανογραφικά τους δελτία και στους γονείς τους, οι οποίοι σκέφτονται για να μην μπορεί κάποιος να πάρει μεταγραφή σε κάποιο άλλο τμήμα, άρα αυτό είναι ένα υποδεέστερο τμήμα, άρα να μην το δηλώσω. Ένα τμήμα είναι καλό, κρίνεται ως καλό, όχι από τη βάση εισαγωγής του, η οποία κακά τα ψέματα στην Ελλάδα βασίζεται και σε έτσι, γεωγραφικά κριτήρια. Βεβαίως. Ένα τμήμα είναι καλό αν έχει τρία πράγματα κατά την άποψη. Ένα καλό πρόγραμμα σπουδών, εάν έχει υποδομές και αν έχει επίπεδο και επιστημοσύνη το προσωπικό του. Τα νέα λοιπόν αυτά τμήματα που έχουν δημιουργηθεί δεν λείπει απολύτως τίποτα. Και το προσωπικό το οποίο κάνει τα μαθήματα είναι απλώς έκτακτο προσωπικό, το οποίο όμως, του οποίου τα προσόντα δεν υπολείπονται από το προσωπικό το οποίο είναι μόνιμο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαρακτηρίζεται, να μπαίνει σε μια ειδική κατηγορία ένα τέτοιο τμήμα, να χαρακτηρίζεται ως νέο και στο μυαλό των παιδιών να εμφανίζεται ως δεύτερης διαλογής τμήμα. Εμείς ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βάλαμε ένα ψήφισμα ομόφωνα ή σύγκλητος και ζητάμε από το Υπουργείο ουσιαστικά να τροποποιήσει, δηλαδή να πάρει πίσω αυτή την αντιστοιχία τμημάτων. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν δημοσιοποιήσει και άλλα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που επίσης θεωρούν ότι θίγονται από μια τέτοια διαίρεση τεχνητή τμημάτων σε παλαιά και νέα. Άρα φαντάζομαι θα έχει λογική να μπει το θέμα σε μια επόμενη Σύνοδο Πρετάνεων, αφού είναι και άλλα πανεπιστήμια που έχουν την ίδια διεκδίκηση. Το έχουμε ζητήσει. Η επόμενη, δυστυχώς, Σύνοδος Πρετάνεων θα είναι τέλος Ιουλίου, όμως τότε πιθανόν η απόφαση αυτή να μην έχει ανακληθεί, θα έχουν συμπληρωθεί
τα μηχανογραφικά, οπότε η ζημιά θα έχει γίνει. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου σε παλιά και νέα τμήματα είναι εφάπαξ και ισχύει για την φετινή χρονιά. Ανακοινώνεται για κάθε χρονιά. Θα ενδεχομένως να τροποποιηθεί την επόμενη χρονιά. Θέλω να πω δηλαδή το τμήμα μαθηματικών που περιγράψατε στην Καστοριά. Το τμήμα της Καστοριάς, για παράδειγμα, του χρόνου θα είναι ακόμη από τα νέα. Για να στο παράδειγμα που σας έδωσα, με άλλες προϋποθέσεις μπήκανε οι φοιτητές πέρυσι στο μαθηματικό και με άλλες εισάγονται φέτος. Πέρυσι λοιπόν από το μαθηματικό της Καστοριάς, επιμένω σε αυτό το παράδειγμα, μπορούσαν να μεταγραφούν στο μαθηματικό της Θεσσαλονίκης, φέτος δεν θα μπορούν. Του χρόνου όμως μπορεί να μπορούν. Το νέο τμήμα ψυχολογίας στην Φλόρινα, που τυχαίνει μάλιστα να είναι το τμήμα του Πανεπιστημίου μας με τις υψηλότερες βάσεις. Ένα πάρα πολύ καλό τμήμα, το οποίο έχει συγκεντρώσει και πολύ καλούς φοιτητές. Κανείς από αυτούς τους φοιτητές δεν θα μπορεί να πάρει μεταγραφή σε τμήματα άλλων πανεπιστημίων. Μάλιστα. Διότι εκείνα είναι παλαιά τμήματα. Ωραία. Αυτό, όπως είπα, να επαναλάβω, από τη μία μας βολεύει, θα έλεγα, δεν θα μας φύγει κανείς φοιτητής, αλλά από την άλλη δεν θα το προτιμήσει αυτό το τμήμα κάποιος να το δηλώσει, θεωρώντας ότι είναι ένα τμήμα δεύτερης κατηγορίας. Και τροπιλίζεται ακούσια ή ακούσια μια προσπάθεια καινούργια. Ευχαριστούμε, κύριε Πρετάνη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Απλά να πούμε ότι το χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης πήρε απόφαση και ουσιαστικά συντάσσεται με το ψήφισμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κώστα, τι γίνεται με την έρευνα που γίνεται τις ημέρες αυτές από τον Ποδοσάκιο και από άλλα πανεπιστήμια για το εμβόλιο με την φυματίωση? Είναι μια πανελλαδική κλινική έρευνα που περιλαμβάνει 2.700 θελοντές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτήν, κυρίως υπερήλικες και ευπαθείς ομάδες. Μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία, εμβολιάζονται με το εμβόλιο της φυματίωσης μετά από έλεγχο, το λεγόμενο μαντού, όπως έχουμε μάθει, εάν υπάρχουν αντισώματα. Ταυτόχρονα γίνεται και τεστ αντισωμάτων για τον COVID-19 και αυτό, λένε οι επιστήμονες, ότι ενδεχομένως θα προφυλάξει τον συγκεκριμένο που θα εμβολιαστεί κατά κάποιο ποσοστό μέχρι και 70% για οποιασδήποτε επαθήσεις του αναπνευστικού. Αυτό εξετάζεται. Αυτό εξετάζεται, ναι. Σαφώς. Είναι η έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Στο πρώτο καπί, δίπλα από τα γραφεία της τηλεθέρμανσης, έχουν εγκατασταθεί οι γιατροί του Ποδοσάγιου και πραγματοποιούν αυτόν τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Περίπου 200 αναμένεται να εμβολιαστούν από την Πτολεμαΐδα. Αυτό είναι και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει το Ποδοσάγιο Νοσοκομείο. Στον χώρο βρέθηκες και εσύ με την κάμερα του Φλαστών Τροπορτάς. Έχουμε ξεκινήσει τον εμβολιασμό του πληθυσμού για την κλινική έρευνα που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Ναι, είπαμε, είναι από τα τουλάχιστον σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε επίπεδο πληθυσμού. Όσες μελέτες έχουν γίνει μόνο σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι μια ιδέα που από ό,τι φαίνεται έχει δουλευτεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, από το 2017 με τον κύριο Γιαμαρέλο, που έχει δείξει ότι ο εμβολιασμός με τον BCG ισχύει την άμυνα του ανοσοποιητικού και έχουν σαφώς μικρότερη εμφάνιση λοιμόξεων, κυρίως από το αναπνευστικό. Και με βάση αυτή την ιδέα και το γεγονός ότι ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, άμεσες λύσεις, να προστατεύσουμε τον πληθυσμό, είναι και αυτό το μέσο να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό με τη χρήση του παλιού και γνωστού αυτοεμβολίου, που δεν έχει πολλές παρενέργειες και φυσικά μπορεί μόνο κάποιο καλό να προσφέρει και όχι να βλάψει. Δεν είναι εμβόλιο για τον κορονοϊό, αλλά είναι ένα μέσο για να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό εναντίον γενικά των λοιμόξεων και κατ' επέκταση να δούμε αν ωφελήσει και στη συγκεκριμένη επιδημία που έχουμε. Όσοι από τους εμβολιαζόμενους θα κάνουν και μαζί με το εμβόλιο θα κάνουν και τεστ για τον COVID-19. Εννοείται, γιατί είναι μέσα στα κριτήρια αυτά της μελέτης για να δούμε τι γίνεται. Οπότε έμεσα θα έχουμε και ένα δείγμα το τι ακριβώς συμβαίνει στο γενικό πληθυσμό όσον αφορά την εμφάνιση του κορονοϊού. Είναι μέσα στις προϋποθέσεις. Πρώτα να κάνουμε τη μαντού για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Και το δεύτερο, φυσικά, να μην έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό για να μπορεί να συνεχίσει η μελέτη. Γιατρέ, ποιους εμβολιάζουν? Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει τις ομάδες υψηλού κινδύνου, άτομα που είναι πάνω από ηλικία 50 χρονών και άτομα που έχουν στιφανία νόσο, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άλλες συνοδεύσεις παθήσεις. Σαχαρώδη διαβήτη, υπέρταση,
Ο εμβολιασμός γίνεται εδώ, στο πρώτο καπί, στην τηλεθέρμανση δίπλα, στο Δήμο της Ιωρδαίας. Είναι ανοιχτή η λίστα, μπορεί κανείς να έρθει να συμμετάσχει. Επί τρεις εβδομάδες κάναμε στο νοσοκομείο πάνω, τώρα αυτήν την εβδομάδα ήρθαμε εδώ. Όλοι οι ηλικιωμένοι και από τα δύο καπί, ένα μεγάλο ποσοστό μάλλον, ειδοποιήθηκαν όλοι και ένα μεγάλο ποσοστό έχει έρθει, έχει ανταποκριθεί και έχει έρθει και σήμερα θα τελειώσουμε. Τώρα από εκεί και μετά, αν θα κάποιοι οι οποίοι είτε δεν έμαθαν είτε θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, πάλι θα προσπαθήσουμε στο νοσοκομείο να τους ξεπηρετήσουμε, να πήγε κάποιες μέρες να τους ξεπηρετήσουμε. Πότε ολοκληρώνεται αυτό, τι ακριβώς θα γίνει μετά? Σαν μελέτη ολοκληρώνεται άμεσα γιατί συμπληρώνουμε τον προβλεπόμενο αριθμό, γιατί εμείς συμμετέχουμε σαν κέντρο με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. 200 ατόμων νομίζω. Είχαμε πει γύρω στα 50 στην αρχή, μετά γίνανε 100 επειδή είχε αρκετή μεγάλη ζήτηση και επειδή είμαστε μια από τις περιοχές που τέλος πάντων είχαμε πληγή από τον κορονοϊό. Γι' αυτό και έχει σημασία να έχουμε ένα ικανοποιητικό δείγμα. Από εδώ και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι επειδή σταματάει η συγκεκριμένη μελέτη θα σταματήσουμε εμείς το πρόγραμμα. Σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε. Ο κύριος Τζιμίκας θα είναι από τους πρωτεργάτες που θα το συνεχίσει να το ολοκληρώσουμε σε όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να εμβολιαστούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε? Απλά επειδή πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι μόνο καλό θα κάνει το εμβόλιο αυτό και όχι τίποτα άλλο, έτσι, και νομίζω ότι θα είναι προς το συμφέρον όλων των ηλικιωμένων όσοι θέλουν να έρθουν να το κάνουν. Επειδή έχουν ακουστεί αρκετά, καταρχήν στην αρχή θεωρήθηκε ότι παραπλανήθηκε ο κόσμος ότι κάνουμε εμβολιασμό για κορονοϊό, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κάθε γιατρός, όπως και οι θεραπείες που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι η κολχικίνη ήταν από τα φάρμακα που πίστεψε και ο κ. Τζιμίκας, αλλά είδατε ότι είναι και από τα φάρμακα που πλέον συζητιούνται πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Οποιαδήποτε ιδέα θα μπορούσε να προσφέρει επιστημονικά και θεραπευτικά στον κόσμο έχει σημασία, γιατί ακόμα, όπως βλέπετε, το θέμα του εμβολίου απέχει πολύ σαν ριζική θεραπεία. Οπότε, οποιαδήποτε προσπάθεια, πάντα μέσα σε επιστημονικά δεδομένα και τεκμηριωμένα και κυρίως με τον όρο του να μην βλάπτει περισσότερο παρά να ωφελήσει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια νομίζω κάθε τέτοια προσπάθεια μπορεί και έχει νόημα. Γιατί ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και από ό,τι βλέπετε ούτε απαλλαγήκαμε από το γεγονός, αλλά και φοβόμαστε και για το αύριο. Αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε τώρα στο Δήμο Σερβίων. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χρήστο Ελευθερίου. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα ένα σχόλιο για το αν επηρέασε η κακοκαιρία την περιοχή σας, αν έχετε καταγράψει προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Καταρχάς, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η μέρα της Αγίας Κυριακής, είναι υπογείουχος της πόλης του Σερβίων, της Μητρόπολης του Δήμου μας. Οπότε θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στους απανταχούς Σερβιώτες και σε όλους όσους αγαπάνε το Δήμο μας. Mm-hmm. Σίγουρα τα προβλήματα ήταν έντονα και στην περιοχή μας, ιδίως στην περιοχή του Γκαμβονίων. Είχαμε προβλήματα κυρίως στα ορεινά, πολλοί δρόμοι με πολλή βροχή ουσιαστικά έχουν πλημμυρίσει. Οπότε μια δουλειά που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι πρέπει να την ξαναπάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα, οτιδήποτε έντονο αντιμετωπίστηκε από τις δημοτικές μας υπηρεσίες. Στο οδικό δίκτυο είχαμε προβλήματα ή μόνο στους αγροτικούς δρόμους? Στο οδικό δίκτυο δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Νομίζω ότι η μπόρα δεν πέρασε τόσο πολύ από τον Δήμο μας. Mm. Ήμασταν πιθανόν τυχεροί σε σχέση με άλλους Δήμους. Ωραία. Κατερίνα. Κύριε Δήμαρχε, συνέβη ένα συνήθιστο πραγματικά γεγονός που σας οδήγησε και στην αστυνομία, όπου καταθέσατε μηνυτήρια αναφορά. Άγνωστος ή άγνωστοι έκλεισαν τη βάνα νερού που τροφοδοτούσε με νερό τον Πολύραχο. Και αμέσως καταθέσατε μηνυτήρια αναφορά. Η βάνα ήταν σε ανοιχτό χώρο. Τι ακριβώς συνέβη? Ακούστε λίγο, για να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Ναι. Εδώ το πρόβλημα του νερού του τριγωνικού Πολυράχου είναι μια κολόνια που κρατάει χρόνια. Έτσι. Είχαμε την τύχη, θα έλεγα, ή την έμπνευση να προσπαθήσουμε να βρούμε περισσότερο νερό, μιας και πριν από περίπου ένα μήνα παρουσιάστηκε μια μεγάλη πτώση της στάθμης της αντλίας, μάλλον που έστελνε το νερό στο Δημονικό. Εκεί λοιπόν που είχαμε μια πολύ χαμηλή παροχή της τάξης του 10-11 κυβικά την ώρα, σίγουρα δεν έφταναν για τα δύο χωριά. Αναγκαστήκαμε, βρήκαμε τρόπο, βρήκαμε διέξοδο, κατεβάσαμε τη γεώτρηση σε πιο χαμηλή στάθμη, καταφέραμε και βρήκαμε 27 κυβικά νερό. 27 κυβικά νερό, φανταστείτε, είναι υπερπλήρης και για τους δύο κοινότητες, και για τον Πολύραχο και για το Τριγωνικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 5 κυβικά στον κάθε κάτοικο την ημέρα. Άρα αδιανόητες ποσότητες.
Δυστυχώς και δεν ξέρω για κάποιο λόγο, την Παρασκευή άρχισαν να παρατηρούνται μικρές δυσλειτουργίες. Οι υδραυλικοί μας την Παρασκευή δεν κατάφεραν να καλύψουν που προέκυπταν και πιθανολογήσαμε ότι η παροχή έπεσε και πάλι τις γεώτρες. Την επόμενη μέρα, δυστυχώς, το Πολύραχο, το Σάββατο δηλαδή, το προηγούμενο Σάββατο, δεν είχε καθόλου νερό. Οι υδραυλικοί έτρεξαν, προσπάθησαν και με μια υποβοηθητική γεώτρηση που έχουμε στο Πολύραχο, καταφέραμε να υδρεύσουμε τους κατοίκους του Πολυράχου. Την επόμενη μέρα, ο υδραυλικός του Δήμου με πληροφόρησε ότι ψάχνοντας να λύσει το πρόβλημα, παρατήρησε ότι έξω ακριβώς από, από την δεξαμενή του τριγωνικού υπήρχε μια βάνα η οποία ήταν σφραγιστή. Δηλαδή κάποιο χέρι από ανθρώπου στράγγιξε, έκλεισε, κλείδωσε τη βάνα έτσι ώστε το Πολύραχο να μείνει χωρίς νερό. Είχα υποχρέωση, με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε, να αποταθώ στην αστυνομία και να κάνω μηνυτήρια αναφορά. Επιτέλους, δεν μπορεί στα προβλήματα που έχουμε να μπαίνουν και χέρια ανθρώπων. Δεν δικαιούται κανένας να παρεμβαίνει στο νερό οποιοδήποτε χωριού. Έτσι λοιπόν είχα υποχρέωση για να καταλάβουν όλοι ότι ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή δεν παίζει ούτε με το νερό ούτε με οτιδήποτε άλλο. Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι την προκάλεσαν, γιατί υπάρχει δεδομένο ξένο χέρι, να πληρώσουν επιτέλους. Και όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η παροδία περί φτάνει, δεν φτάνει το νερό και μετά το μεγάλο έργο που καταφέραμε να δημοπρατήσουμε και να έχει μπει ήδη ανάδοχος, ποια είναι αυτό η ίδρυυση του τριγωνικού, να τελειώσουμε μία και διαπαντός από το πρόβλημα του νερού και στην ίδρυυση του Πολυράχου, αλλά και στην ίδρυυση του τριγωνικού. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο και εδώ πέρα δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Κύριε Δημαρχέ, σας ρώτησα, και πρέπει να μισό λεπτάκι λίγο για να ρωτήσω για τη βάνα. Λίγο, και φτάνει αυτή τη στιγμή για τα δύο χωριά, εφόσον δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το χέρι έτσι ώστε να κόψουν τη μία ή την άλλη οδό του νερού. Κύριε Δημαρχέ, σας ρώτησα αν είναι εκτεθειμένη η βάνα και αν μπορεί κάποιος να την προσεγγίσει και να κλείσει με εύκολο τρόπο τη βάνα. Γιατί τώρα δεν μιλάμε για μία βρύση που κλείνει. Ξέρετε ότι μερικά πράγματα θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να κλειδώσουμε πράγματα τα οποία δεν έχει. Ήταν απάνθρωπο αυτό που έγινε, να κλείσει μια βάνα. Ουσιαστικά είναι μια βάνα ελέγχου στην περίπτωση που θα είχε πρόβλημα το δίκτυο να απομονώσει ο υδραυλικός. Άρα λοιπόν ήταν εντελώς παράλογο η ενέργεια η οποία έγινε. Κύριε Δημαρχέ, σας ακούω τόση ώρα να λέτε έτσι με μένος περί του απάνθρωπου της πράξης και δεν διαφωνώ σε αυτό. Και έχω την αίσθηση ότι φωτογραφίζεται κάποιος. Θέλετε να πείτε περισσότερο? Δεν πάει κάπου το μυαλό? Κάποιος, δεν είμαι detective. Αν ήξερα θα έκανα καταγγελία στον άνθρωπο που φαντάζεστε ή στους ανθρώπους. Αυτό που εγώ πληροφορήθηκα από τον υδραυλικό μου ήταν αυτό που κατήγγειλα, ουσιαστικά είχα υποχρέωση. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι ο Δήμος πρέπει, ο Δήμαρχος κυρίως, να κρατά και να τηρεί τους νόμους. Αυτό ήταν η υποχρέωση και έδειξε και ήθελα να πω ουσιαστικά με την πράξη μου ότι εδώ δεν παίζουν. Και μιλάμε για ζήτημα που εφόσον επιβεβαιωθεί κίνηση που είναι σοβαρό αδίκημα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και να μην ξανασυμβεί. Προφανώς θα τη σκεπάσετε τώρα τη βάνα να μην έχει πρόσβαση κανείς. Τώρα έχει κλειδωθεί και έχει απομονωθεί. Ωραία. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Σούπερ μάρκετ, το Λεμαΐς ΕΠΕ. Φθηνά και ποιοτικά. Τρόφιμα, είδη ψυγείου και κατάψυξης, πλούσια κάβα, ζωοτροφές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ακόμη στο Πτολεμαΐς ΕΠΕ θα βρείτε φρέσκα προϊόντα στο τμήμα μαναβικής αλλά και πιστοποιημένα κρέατα στο κρεοπωλείο του, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής. Στηρίζουμε τον Έλληνα καταναλωτή καθημερινά με μεγάλες προσφορές. Σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς ΕΠΕ. Τοπικό και ελληνικό. Σε 8 σημεία, σε Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο και στο 3ο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Οπτικά Κάτανας. Εδώ και 36 χρόνια προσφέρουμε λύσεις και μοναδικές προτάσεις σε γυαλιά οράσεως, ηλίου, φακούς επαφής, ακουστικά βαρικοείας, παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα, αισθητική,
και καλές τιμές σε συνεργασία με τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, έχοντας την απόλυτη τεχνολογική και επιστημονική κατάρτιση και με συνεχή ενημέρωση σας προσφέρουμε τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις για τα μάτια σας. Οπτικά Κάτανας σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Γιατί σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Επιστροφή στο στούντιο. Μαζί μου η Κατερίνα Μαρκοπούλου και ο Κώστας Μαυρίδης όπως κάθε μέρα. Θα περάσουμε τώρα σε μια πρωτοβουλία από τις πολλές που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες για την ένωση των δομών υγείας της περιοχής μας. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κλεόβλο Κουκουτσέλα, καθηγητή του Εργαστηριακού Κέντρου στα Γρεβενά. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε την παρουσία στο δελτίο μας. Καλησπέρα. Το κέντρο λοιπόν σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ, μαθητές του ΕΠΑΛ προχώρησε στην κατασκευή και στην δωρεά σε δεύτερη φάση στο νοσοκομείο προστατευτικών μασκών. Είναι αυτές οι τύπου ασπίδα που έχουμε μάθει να λέμε για το προσωπικό του νοσοκομείου. Είναι μάσκες που τις έφεραμε μέσω τεχνολογίας 3D, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμος που υλοποιήθηκαμε φέτος. Επιμορφώσαμε 15 μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ Γρεβενών στη Μαδρίτη για 16 μέρες στο αντικείμενο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οπότε είχαμε την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό τον πήραμε από το πρόγραμμα και από το μας εξόπλισε ο Δήμος Γρεβενών με άλλους δύο τρισδιάστατους εκτύπωτες, οπότε μπορέσαμε και κατασκευάσαμε αυτές τις προστατευτικές μάσκες. Mm-hmm. Αξίζει να αναφέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην κατασκευή των μασκών αυτών, πέρα από εσάς βεβαίως. Ναι, είναι 15 μαθητές από το πρώτο ΕΠΑΛ, mm-hmm. οι οποίοι όπως είπαμε συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εράσμος και οι δύο εκπαιδευτικοί, εγώ και ο διευθυντής του πρώτου εργαστηριακού κέντρου, ο Γιώργος Καραμίτσος, mm-hmm. Αυτοί κατά κανόνα ήμασταν αυτοί που ασχοληθήκαμε πιο πολύ με το όλο project. Βεβαίως. Κώστα. Είναι μια διαδικασία δυναμική, συνεχίζεται ή έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα? Θέλω να πω, όχι. Θα ενδεχομένως να δώσετε και κάπου αλλού. Έχει γίνει μια πάση τώρα γιατί έχει ελαττωθεί και η ζήτηση, να πούμε την αλήθεια. Mm. Εξοπλίσαμε μέχρι τώρα όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και όποιον φορέα μας έχει ζητήσει και βέβαια κάναμε αυτή την κίνηση προς το νοσοκομείο. Αλλά βέβαια είμαστε ανοιχτοί στο να, από το Σεπτέμβριο, μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά είμαστε έτοιμοι για να εκτυπώσουμε όσες μάσκες χρειαστούν. Και από όσο γνωρίζουμε, αυτές οι μάσκες είναι σχεδιασμένες, τα μοντέλα τους δηλαδή, είναι σχεδιασμένα ώστε να βολεύουν ακριβώς τη δουλειά που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι των δομών υγείας. Να μην δυσκολεύονται, αλλά και να προστατεύονται πλήρως, έτσι δεν είναι? Τι δυναμικότητας είναι ο εκτύπωτής, πώς μπορεί να παράγει? Λοιπόν, έχουμε τρεις εκτύπωτες. Τον ένα τον προμηθευτήκαμε από χρήματα της επιδότησης, από το πρόγραμμα δηλαδή Εράσμος. Ναι. Και τους δύο μας τους παραχώρησε ο Δήμος Γρεβενών. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παράγουμε 6 μάσκες την ημέρα. Mm-hmm. Μπορούμε πιο πολλές, αλλά κάποιος πρέπει να έρχεται στο σχολείο ανά 4 ώρες για να βάζει πάλι το πρόγραμμα. Mm-hmm. Προς το παρόν μένουμε εδώ ότι μπορούμε να παράξουμε 6 μάσκες την ημέρα. Mm-hmm. Κατερίνα. Θα συνεχιστεί βέβαια και τη νέα χρονιά αυτό το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που υπάρχει η υποδομή, κύριε καθηγητά, μπορούν να κάνουν παράλληλα και την πρακτική τους οι μαθητές. Ναι, βέβαια. Όλο αυτό έγινε για να μπορέσει το εργαστηριακό κέντρο πρώτα απ' όλα να αποκτήσει την τεχνογνωσία μέσα από αυτό το πρόγραμμα Εράσμος και να εξοπλιστεί. Και δεν θα έχει καμία και να προσαρμοστεί το εργαστήριο στα νέα δεδομένα, κύριε καθηγητά. Πέρα, αυτό που μπορέσαμε και πετύχαμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να το χρησιμοποιήσουμε, να το περάσουμε σε όλες τις επόμενες γενιές. Δηλαδή για μας, αφού είμαστε στην εκπαίδευση, πρέπει όλοι οι μαθητές πλέον να εκπαιδεύονται κατά κάποιο τρόπο ή να υπάρχει δυνατότητα αυτή για όποιο παιδί χρειάζεται και θέλει να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία και να του δείξουμε κάποια πράγματα και να υπάρξει αυτή η συνέχεια
που θέλουμε και εμείς να πετύχουμε. Και για να κλείσουμε την κουβέντα μας, απλώς να αναφέρουμε ότι το νοσοκομείο έκανε δεκτή αυτή την προσφορά με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υποστηρίζοντας ότι ο εθελοντισμός αυτές τις ημέρες κυρίως, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, είναι πολύ σημαντικό για τη στήριξη των δομών υγείας. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Τα λέγαμε χθες με τον πρόεδρο των Πετρανών για την διαδικασία κτηματογράφησης που γίνεται για αρκετές κοινότητες. Κατερίνα, 10 νομίζω. Ναι, 10 κοινότητες. Της Κοζάνης. Ναι, Κοζάνης. Ξεκίνησε η διαδικασία. Για τον αγωγό Ποσειδών. Ναι, ωστόσο υπάρχουν και απορίες, αναμένονται και ενστάσεις και πολλοί είναι αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν δήλωση. Σωστά, είναι πολλά που πρέπει να απαντηθούν. Η και ίδια κάτι διαδικασία που δεν είχαμε πει χθες, Ευαγγέλη, και το κουβεντιάζαμε μετά, Ευαγγέλη και Κώστα, είναι ότι υπάρχει περίπτωση και για αναγκαστική απαλωτρίωση, αν αυτό κρυθεί απαραίτητο. Ναι, είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας, όλα είναι στο τραπέζι. Ίδια διαδικασία λοιπόν με την αντίστοιχη στα Πετρανά του γραφείου που έχει στηθεί εκεί, γίνεται και στην Κνίδη Γρεβενών. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Κνίδης, τον κύριο Ιωάννη Θεοδωρίδη. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ενημερωθήκαμε πως όχι μόνο ξεκίνησε, αλλά πηγαίνει καλά η διαδικασία στην Κνίδη. Ήδη κάτοικοι της περιοχής εξυπηρετήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς όσον αφορά για την κοινότητα Κνίδης έχουμε εντοπίσει τους κατόχους αυτού όπου θα περάσει ο αγωγός. Είναι γύρω στα 40 άτομα, τους έχω ενημερώσει, είναι πλήρη ενημερωμένοι, σιγά σιγά έρχονται για να κάνουν τις αιτήσεις τους. Μάλιστα. Και από ότι συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους προέδρους, είναι και αυτή στη φάση, ενημερώνουν τον κόσμο και έχουμε αρκετή προέλευση στο γραφείο στην κοινότητά μας. Να υπενθυμίσουμε ότι και από τις άλλες περιοχές στην Κνίδη θα έρθουν για να κάνουν τη διαδικασία οι κάτοικοι, έτσι, οι ιδιοκτήτες γης. Ναι, ναι, εκεί έχουμε στήσει το γραφείο, έχουμε παραχωρήσει τώρα στην εταιρεία του ένα γραφείο με ίντερνετ και τηλέφωνο για να μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πολίτες. Πού είναι το γραφείο, σε ποιο κτίριο? Είναι στην Κνίδη, στο πρώην Δημαρχείο Βενζίων. Ωραία. Κώστα. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Είπατε είναι 40, τους έχετε βρει όλους, άρα δεν έχουμε κάποιον μετανάστη στο εξωτερικό ή σε κάποιο αστικό κέντρο και υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας. Όχι, όχι. Και όσοι είναι μακριά από την περιοχή θα τους ειδοποιήσουμε τηλεφωνικά, θα κατέβουν, θα βάζουν κάποιον άλλο να το τακτοποιήσουμε το θέμα. Το μόνο θέμα είναι ότι περισσότεροι είναι εδώ. Το μόνο θέμα είναι ότι πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να γίνει άμεσα η διαδικασία αυτή. Εμείς ως κοινότητα Κνίδης σας είπα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή αν έχει αύριο μεθαύριο θα έχουν κάνει τις αιτήσεις. Οι υπόλοιποι πρόεδροι προσπαθούν για αυτοί οι άνθρωποι να εντοπίσουν τα... Μέχρι τέλος της εβδομάδας. Ναι, μάλιστα. Και είναι και λίγοι οι ιδιοκτήτες, 40 ιδιοκτήτες, μικρός αριθμός. Λιγότεροι, ακριβώς. Ναι. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Όπως είπες, Κατερίνα, πολύ σωστά, είναι ακόμα στην αρχή η διαδικασία, καθώς αυτή είναι η κτηματογράφηση γίνεται ώστε να προωθηθεί κάποια πρόταση για τον αγωγό στο εγγύς μέλλον. Και εκεί θα φανεί και η διάθεση των πολιτών, αλλά και το κατά πόσο θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες όπως η αναγκαστική απαλωτρίωση. Μιλούμε για έναν Έλληνο-Ιταλικό αγωγό, έτσι. Και δεν ξέρουμε και αν θα γίνει ο αγωγός αυτός στο τέλος. Σωστό, σωστό. Ναι. Σωστό. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια άλλη επιχείρηση. Μπορεί και από τον ίδιο τον ΤΑΠ να υπάρξει ενδιαφέρον. Άλλη οπότε εταιρεία, γίνεται, ναι. Ναι, γίνεται μια κτηματογράφηση. Αναφέρομαι στον ΤΑΠ γιατί έχει κάνει το μεγαλύτερο μέρος των αγωγών στη Δυτική Μακεδονία και έχει προσφέρει στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης πολλά στην Δυτική Μακεδονία. Γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι σωστό. Μια εταιρεία. Προχώρησε στην κτηματογράφηση, τώρα αν θα γίνει ο αγωγός, αν κριθεί απαραίτητο πάντως, υπάρχει σύμφωνα με την νομοθεσία η αναγκαστική απολωτρίωση. Μάλιστα. Κώστα, ένα από τα θέματα τα οποία αναδείχθηκαν αρνητικές εξελίξεις που ανέδειξε αυτή η περίοδος του εγκλεισμού όλων μας στις οικίες μας είναι η ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς το έλεγαν οι ψυχολόγοι ότι είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και αποδείχθηκε και στατιστικά ότι είχαμε αύξηση των φαινομένων στις ελληνικές οικογένειες. Έτσι. Δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων οι σχέσεις δεν είχαν στέρεα βάση. Και ο εγκλεισμός λόγω του COVID-19 ανέδειξε το πρόβλημα με αποτέλεσμα και πολλοί και να πάνε σε διαζύγια, σε χωρισμούς αλλά και να υπάρξουν ψυμαχίες μεταξύ του ζευγαριού ή και της οικογένειας γενικότερα. Ακριβώς. Και σε πολλές των περιπτώσεων να υπάρχουν και καταγγελίες στην αστυνομία με βία. Η αστυνομία, και αυτό είναι λοιπόν, τραγικό. Κατέγραψε το πρόβλημα ή μάλλον την
έξαρση του φαινομένου και προχωρά σε μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα αυτό. Θα μας ενημερώσει σχετικά ο κύριος Δημήτριος Στιούκης, ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Στιούκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια της αστυνομίας να ενημερώσει τους πολίτες για το θέμα της ενδοικογενειακής βίας, ένα θέμα ταμπού και το οποίο δυστυχώς αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ακριβώς, η ενδοικογενειακή βία αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα της σύγχρονης οικογένειας, το οποίο δυστυχώς εμφανίζεται συχνά, ταλανίζοντας τα θεμέλια της και καταρακώντας την ψυχολογία του θύματος, το οποίο δέχεται σωματική, ψυχολογική, λεκτική, ακόμα και σεξουαλική βία από οικείο άτομο, με αποτέλεσμα να διαρριγνύονται οι δεσμοί εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια. Προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημερωτική εκστρατεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με σύνθημα «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου», η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, όταν λαμβάνουν χώρα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, η ελληνική αστυνομία απευθυνόμενη στους πολίτες συμβουλεύει. Αν είστε θύμα, καλέστε το 100. Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα SMS στο 100 με ακριβή διεύθυνση, ονοματεπώνυμο και είδος επίγουσας ανάγκης. Εάν δεν μπορείτε εσείς να επικοινωνήσετε με το 100, ζητήστε από κάποιον άλλο να ειδοποιήσει τις αρχές για εσάς, για παράδειγμα από κάποιον οικείο σας. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη και πείτε στον γιατρό όλη την αλήθεια. Υποβάλλετε μήνυση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Για κατευθύνσεις και οδηγίες, τηλεφωνήστε ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. Ή αλλιώς καλέστε τη γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και φιλοξενία σε ξενώνες. Μάλιστα. Κατέρινα. Κύριε. Θέλω να ρωτήσω γιατί κρίθηκε απαραίτητη αυτή η εκστρατεία ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε τόσο μεγάλα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας. Να σας πω, αν και τα ακριβή νούμερα δεν είναι ανακοινώσιμα αυτή τη στιγμή. Ναι, όχι, δεν ζητάμε. Υπάρχει το απόρριτο, ναι. Σε μία σύγκριση που μπορούμε να κάνουμε το πρώτο εξάμεινο του 2019 με το εξάμεινο που μας πέρασε που τρέχουν τους έτους, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, ο σκοπός της ελληνικής αστυνομίας είναι να κινητοποιήσει τα θύματα έτσι ώστε να προβούν στις καταγγελίες των περιπτώσεων αυτών. Και να το θυμίζει αρκετά συχνά, οπότε όποιος θέλει να αναφέρει περιστατικό να το κάνει άμεσα στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ακριβώς. Και επίσης θα ήθελα να πω, να ενημερώσω βασικά τους τηλεθεατές, ότι οι αναλυτικές συμβουλές και οδηγίες υπάρχουν στο ηλεκτρονικό site της ελληνικής αστυνομίας, www.astynomia.gr. Ευχαριστούμε κύριε Στιούκη για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Κώστα, πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ από τον χώρο της επιχειρηματικότητας. Μιλούμε για τη δημιουργία για την δράση ενός νέου αποστακτηρίου αρωματικών φυτών στην Τολεμαΐδα, στο Δήμο Εορδαίας. Ναι, είναι το δεύτερο στην περιοχή και είναι ένα υπερσύγχρονο αποστακτήριο. Εμείς το συναντήσαμε και καταγράψαμε εικόνες την ώρα που ο αγρότης, μάλιστα από πολύ μακριά, από τον Βόλο, από τον Βελεστίνο, έφερε λεβάντα. Η μυρωδιά δυστυχώς δεν φαίνεται μέσα από την κάμερα, αλλά εμείς τη νιώσαμε πραγματικά. Είναι μια προοπτική στον πρωτογενή τομέα για τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε και σε δυναμικότερες καλλιέργειες και στα πλαίσια της απολυνητοποίησης ενδεχομένως για κάποιους που γνωρίζουν από αγροτική ζωή να το επιχειρήσουν. Πού βρίσκονται οι καταστάσεις? Οι καταστάσεις βρίσκονται μεταξύ των οικισμών Κρυόβρησης και Αναράχησης στη Δυτική Εορδαία. Ωραία. Δούμε το βίντεο.
βρισκόμαστε, περιγράψτε μας λίγο, ξεναγήστε μας το χώρο. Βρισκόμαστε στην Αναράχη του Λεμαΐδους, σε ένα χώρο 35 στρεμμάτων, όπου έχουμε μια υπερσύγχρονη μονάδα απόσταξη αρωματικών φυτών. Είμαστε στην καρδιά του... Αυτή τη στιγμή στην καρδιά, είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Και βλέπουμε τι μπροστά μας. Εγώ βλέπω και διακρίνω κάποιες δεξαμενές, κάτι τέτοιο. Εδώ έρχονται, αφού θερήσουν τα αρωματικά φυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λεβάντα, και τη βάλουν σε big bag. Η πρώτη ύλη είναι εδώ, στα σουβάλια, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Αμέσως μετά μπαίνουν μέσα σε αυτούς τους άμβικες εδώ που βλέπετε, κλείνουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει αποσταχτεί και τώρα αυτή τη στιγμή είναι η έξοδος που βλέπετε, του υλικού το οποίο έχει γίνει. Έχουμε πάρει το υγρό και αυτό είναι... το λάδι. Και μένει, αυτό που μένει το... Αυτό το πετάμε το πλέον, ναι. Ενδεχομένως γίνεται και λίπασμα, έτσι όπως το βλέπω. Και λίπασμα, μπορεί να γίνει πέλετ, εμπάσχεται πολλά πράγματα. Τι προϊόντα κάνουμε από σταξίδι, εκτός από λεβάντα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Όλα τα αρωματικά φυτά. Όλα τα αρωματικά φυτά. Ό,τι υπάρχει αρωματικό φυτό από δεδρολίβανο, μελισσόχορτο, ηλίχρυσο, θυμάρι, ρίγανη. Και αυτό το υγρό που... Το λάδι, όχι το υγρό. Το λάδι. Το λάδι λοιπόν, που προέρχεται από το αρωματικό φυτό, πού καταλήγει, τι καταλήγει το κάνουμε. Στις ξένες αγορές. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Για διάφορες κρίσεις, είτε φαρμακευτική ή καλλιτικά. Συγκεκριμένα η λεβάντα είναι ένα προϊόν το οποίο οι χρήσεις είναι πολλαπλές. Η κύρια χρήση της είναι το άρωμα το οποίο δίνει. Το χρησιμοποιούν μεγάλα σούπερ μάρκετ για να καθαρίζουν τα δάπεδα. Mm-hmm. Με αυτό, μεγάλες βιομηχανίες. Χρησιμοποιείται, μπορεί να γίνει και αυτό, είναι ένας κωδικός που θα κάνουμε στο διπλανό κτίριο, σπρέι για τα κουνούπια. Η χρήση του είναι πολλαπλές που μπορούν να γίνουν. Και παράλληλα εδώ βλέπω μια δυναμική κατάσταση, είναι σε εξέλιξη και σε επέκταση, έτσι. Έχουμε και άλλα πράγματα που ετοιμάζουμε. Ναι, μέσα από τη χρήση των αρωματικών φυτών θα κάνουμε καλλιντικά στο διπλανό κτίριο, το οποίο είμαστε σε μια στασιμότητα λόγω του κορονοϊού. Το κτίριο έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Έγιναν παραγγελίες των μηχανημάτων, αλλά λόγω του κορονοϊού έχουμε μπλοκαριστεί. Ενδεχομένως του χρόνου τέτοιο καιρό να το έχουμε σε λειτουργία. Νομίζω, με καλλιτικά. Έτσι φαίνεται, ναι. Τα καλλιτικά θα είναι σε πρώτη φάση οδοντόκρεμες, θα είναι σαπούνια, θα είναι αντισηπτικά, θα είναι σαμπουάν, θα είναι κρέμες για τις γυναίκες και θα έχει άλλους κωδικούς. Αγρότης, παραγωγός. Νέος αγρότης. Αρωματικά φυτά. Να ξεκινήσουμε από το τι σε έκανε να γίνεις νέος αγρότης. Από μικρός ασχολούμουν με την γεωργία, μου άρεσε και δεν χρειάστηκε να πολλά πράγματα, συνέχισα στο επάγγελμα. Καταγωγή? Από το Βελεστίνο. Από το Βελεστίνο στην Πτολεμαϊδά, μεταφέροντας με την Ταλίκα τι ακριβώς? Μεταφέροντας με γασάκους με λεβάντα, εδώ στο αποστακτήριο του κυρίου Λαζαρίδη, στο υπερσύγχρονο αποστακτήριο, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και κάναμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με τα αρωματικά, με τη γεωργία? Σίγουρα αξίζει, είναι δυναμικές καλλιέργειες, καινούριες καλλιέργειες, αλλά όπως όλες οι δουλειές θέλουν μεράκι. Όταν υπάρχει το μεράκι, αγάπη. Πώς βλέπετε τις εγκαταστάσεις εδώ του προστακτηρίου? Νομίζω δεν έχεις να ζητήσεις τίποτα περισσότερο. Σύγχρονο, οι σχέσεις, η τιμή, όλα αυτά που πετυχαίνετε σαν αγρότης? Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τιμή εδώ που δουλεύει ο κύριος Κώστας με αυτά που προσφέρει και το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Τη μονάδα έχει υποστήριξη από τη Φαρμακευτική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Έχει πλήρη υποστήριξη. Αυτοί μας δώσαν όλη την τεχνογνωσία τους και εμείς από εκεί και πέρα θα τους βοηθήσουμε πιθανόν για κάποια μεταπτυχιακά. Υπάρχει χημείο στο χώρο? Το κτίριο εδώ, ναι. Μετά που τελειώνει ο κάθε αγρότης την χορτομάζα την οποία έχει φέρει, αφήνει ένα μπουκαλάκι και μέσα στο εργαστήριό μας, που δίνουμε όλα τα στοιχεία. Και βγαίνει η ποιότητα του προϊόντος. Η ποιότητα, ναι, είναι κάποια στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, στη λεβάντα, βασικό στοιχείο είναι η λιναλόλη και η λιναλόλ ατσετάτ. Δύο στοιχεία που πρέπει να είναι ικανοποιητικά για να μπορούν να μπουν στην αγορά, να δείξουν την ποιότητα. Το μήνυμα που στέλνουμε στους αγρότες, ενδεχομένως αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με τα αρωματικά αυτά, να τροφοδοτούν και το αποστακτήριο. Νομίζω αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν σιτηρά
είναι μια καλλιέργεια η οποία πραγματικά θα τους δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι θα τους έδινε το σιτάρι, το πιθάρι, το καλλιεργείο μέχρι σήμερα. Κύριε, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια σε όλους.